Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι, με τα δεδομένα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να είναι πολύ καλύτερα. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ξεκινάμε τη Δευτέρα χωρίς ιδιαίτερα κενά. Είναι μετρημένα τα κενά τα οποία προέκυψαν τις τελευταίες μέρες από τις άδειες των εκπαιδευτικών, που κυρίως είναι αναρωτικές και άλλου είδους. Έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες και μάλιστα ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή που το Υπουργείο Παιδείας διόρισε 10.800 εκπαιδευτικούς που αφορούν τις μονάδες ειδικής εκπαίδευσης όπως είναι το ειδικό δημοτικό, το ΕΕΚ, το ειδικό γυμνάσιο Καλαμάτας, γενικά όλες τις δομές της Πελοποννήσου ειδικής αγωγής και τα τμήματα ένταξης και ιδιαίτερα μερικά καινούργια στοιχεία όπως αφορούν, που αφορούν το νέο προεδρικό διάταγμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως όλη την Πελοπόννησο δεν έχουμε πρώτη δημοτικού με πάνω από 25 μαθητές. Είναι ένα πρώτο βήμα ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Νομίζω ότι σταδιακά θα έχουμε κάτι αντίστοιχο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα αρχίσει η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου μειώνοντας τον αριθμό των μαθητών. Οι κινήσεις που έγιναν όλο το καλοκαίρι φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς. Έχουμε ενιαίο πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο και έχουμε και στα ολιγοθέσια σχολεία πια, ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια, έχουμε ειδικότητες. Ναι. Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουμε τα ΕΠΑΛ στα οποία έχουν εγκριθεί τα ολιγομελή τμήματα με απόφαση δική μου και αναμένεται η απόφαση του Υφυπουργού του κ. Μπαξεβανάκη. Αυτά θα οριστικοποιηθούν στις 12 του μηνός, αλλά τα περισσότερα τμήματα είναι δυναμικά, δηλαδή ακόμη και παιδιά, όπως σήμερα βγάλαμε ένα δελτίο τύπου των ΕΠΑΛ που δεν μπήκαν σε τμήματα, παιδιά που θέλανε να πάνε στα ΙΕΚ αλλά δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στα τμήματα των δημοσίων ΙΕΚ, μπορούν να πάνε πια στα ΕΠΑΛ και οι εγγραφές γίνονται μέχρι τη Δευτέρα στις 11 του μηνός. Μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική φόρμα να κάνουν την εγγραφή τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ξεκινάμε τη χρονιά σχεδόν πλήρως καλυμμένοι. Λέω ξανά, τα μετρημένα κενά που υπάρχουν θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε σε μια δεύτερη φάση. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί, όπως σημείωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, στα τμήματα ένταξης αλλά και στην ειδική αγωγή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί και πέρυσι ιδρύθηκαν πάρα πολλά τμήματα ένταξης και στη Μεσσηνία αλλά και σε επίπεδο Πελοποννήσου και πρώτη φορά φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα ένταξης σε νηπιαγωγεία στη Σπάρτη, στη Μεγαλόπολη, μια δέσμευση πολιτική του κ. Μπαξεβανάκη στην τελευταία του επίσκεψη, δύο καινούργια τμήματα ένταξης στην Τρίπολη και το τμήμα ένταξης στο 13ο Δημοτικό Σχολείο σε μια ιδιαίτερη περιοχή, όπου τόσα χρόνια είχαμε ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μαθητών που χρειάζονταν υποστήριξη. Εκτός όμως από αυτό, γενικά νομίζω ότι είναι η καλύτερη χρονιά στις δομές ειδικής αγωγής. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το ειδικό γυμνάσιο που ιδρύθηκε πέρυσι και φέτος έχει και πρώτη και δευτέρα τάξη, θα λειτουργήσει σε αίθουσες του Πολυκλαδικού Σχολείου μετά από συνεννόηση που έχει συμβεί, που έχει γίνει και θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, και νομίζω ότι ως δομή θα είναι αυτή που θα καθορίσει και τις εξελίξεις στην ειδική αγωγή το επόμενο χρονικό διάστημα στη Μεσσηνία. Αντίστοιχα υπάρχει δομή στην Κορινθία.